Σε σύριαλ εξελίσσεται η αποχώρηση του Λάζαρου Χρυστοδουλόπουλου από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Η δικαστική οδός φαίνεται να αποτελεί μονόδρομο για ΑΕΚ και Λάζαρο Χρυστοδουλόπουλο. Η Ένωση υποστηρίζει ότι ο Λάζαρος Χρυστοδουλόπουλος δεσμεύεται με συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, ενώ ο ίδιος ο παίκτης θεωρεί τον εαυτό του ελεύθερο και γι' αυτό το λόγο έχει κάνει ήδη συζητήσεις με τον Ολυμπιακό, στον οποίο θέλει να συνεχίσει την καριέρα του. Μάλιστα, μετά το εξώδικο που έστειλε ο ίδιος ο παίκτης στην ΑΕΚ και η ομάδα του Πειραιά έστειλε εξώδικο στην Ένωση, ενημερώνοντας επίσημα ότι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις μαζί του από τη στιγμή που θεωρείται ελεύθερος. Η ΑΕΚ από την πλευρά της ήταν ενήμερη εδώ και καιρό για τις διαπραγματεύσεις του παίκτη με τον Ολυμπιακό, κάνει λόγο για θέτηση συμφωνίας και επειδή θεωρούν πως το ζήτημα είναι πρωτίστως ηθικής τάξης και σεβασμού και όχι οικονομικό, θα επιδιώξουν να μπλοκάρουν τη μετακίνηση του Λάζαρου Χρυστοδουλόπουλου στο λιμάνι, ζητώντας παράλληλα και την τιμωρία του. Κάτι που προβλέπεται εφόσον αποδειχθεί ότι έχει ακόμα συμβόλαιο σε ισχύ. Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο παίκτης με τη στάση του αυτή αγωνιστικά θεωρείται τελειωμένος από την ΑΕΚ, ενώ και ο Λάζαρος Χρυστοδουλόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στο δικέφαλο. Η απάντηση, όπως όλα δείχνουν, θα δοθεί στα δικαστήρια. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Λάζαρο Χρυστοδουλόπουλο λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι δύο πλευρές ενδέχεται να λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια, με τον παίκτη να οδεύει προς τον Ολυμπιακό. Το γυαλί ράγισε για τον Λάζαρο Χρυστοδουλόπουλο και την ΑΕΚ. Ο παίκτης έστειλε εξώδικο στην Ένωση, με το οποίο τονίζει ότι είναι ελεύθερος και οδεύει προς τον Ολυμπιακό. Ο οποίος επίσης απέστειλε εξώδικο στην κυτρινόμαυρη ΠΑΕ, ενημερώνοντας επίσημα ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τον παίκτη. Τις τελευταίες ώρες δέχομαι αρκετές πιέσεις για να ανανεώσω με την ΑΕΚ. Αλλά με απειλές ούτε χτίζεται εμπιστοσύνη, ούτε υπογράφονται συμβόλαια. Λυπάμαι πολύ, αλλά με αυτές τις συνθήκες σε καμιά περίπτωση δεν μπορώ να συνεχίσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ από την πλευρά της υποστηρίζει ότι έχει συμβόλαιο με τον διεθνή Έλληνα Άσο για έναν ακόμη χρόνο και θα κυνηγήσει την υπόθεση στα δικαστήρια. Ο Λάζαρος έχει τελειώσει για εμάς γιατί έχει μιλήσει εδώ και ένα μήνα με άλλη ομάδα και γιατί δεν σέβεται την υπογραφή του στο συμβόλαιο που έχει με εμάς μέχρι το 2019.